Με τους παίκτες αλλά και τους φιλάθλους που βρέθηκαν στην επανομή να έχουν σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία, η Νίκη Βόλου γνώρισε την ήττα με 2-1 από την πρωτοπόρο επανομή για την 24η αγωνιστική της Τρίτης Εθνικής. Οι Κιανόλευκοι πάλεψαν για το θετικό αποτέλεσμα υπό αντίξωες συνθήκες και κόντραν σε μια εχθρική διαιτησία. Οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να προηγηθούν στο 53 με τον Δερμιτζόγλου με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, φάση την οποία αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα ο Νάστος. Οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, παρά το αριθμητικό τους μειονέκτημα, ισοφάρισαν με το Μαϊστρέλι στο 75ο λεπτό. Το νικητήριο τέρμα για την επανομή σημείωσε ο Δανίδης το 84, ενώ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, τόσο από πλευράς ΠΑΕ όσο και από πλευράς ποδοσφαιριστών, βγήκαν ανακοινώσεις κατά της διαιτησίας. Μπράβο σας! Η αρμόδια Επιτροπή Διαιτησίας σας χαίρεται τους κυρίους Κυριαζίδη Εύρου, Χαρίτση Εύρου, Λιόλια Θράκης, που πραγματικά οι άνθρωποι θα πρέπει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, διότι το χειρουργείο που επιτέλεσαν στο γήπεδο της επανομής ήταν ανεπανάληπτο. 7 μέτρα offside μετατράπηκε σε πέναλτι και αποβολή ποδοσφαιριστή μας. Κύριε Υφυπουργέ Αθλητισμού, ως πότε θα επιτρέπετε τις ΙΕΝΕΣ να κατασπαράσουν το πτώμα του ελληνικού ποδοσφαίρου? Ως πότε τα λαμόγια της νύχτας θα μπαινοβγαίνουν σε υπουργικά γραφεία και θα καθορίζουν τις τύχες μας? Μας εξόρισαν από το Πανθεσσαλικό στάδιο, προσπαθούν να μας αφανίσουν και κανένας εντεταλμένος του δίκαιου δεν ενδιαφέρεται να παρέμβει. Αυτό είναι πολιτεία? Αυτό είναι το ευνοούμενο κράτος? Μέχρι εδώ. Από εδώ και σπέρας αναλάβετε τις ευθύνες σας και ας τη θασέψετε εσείς το ηφαίστειο που θα εκραγεί.